Πάμε να κάνουμε τώρα έναν ωραίο κόκορα μπαρδουνιώτικο. Ένα από τα πιο ωραία πιάτα της ελληνικής κουζίνας. Μιλάμε για ένα πιάτο από τη Μάνη, από την Ανατολική Μάνη. Ένα παραδοσιακό πιάτο το οποίο έχει δυνατή γεύση και συνδυάζει δύο υλικά τα οποία ξεκίνησαν να τα δοκιμάζουν και τα συνδυάζουν από το Βυζάντιο. Κρέας και τυρί. Εδώ λοιπόν έχουμε κόκορα και μια πικάντικη γραβιέρα και έχουμε έναν μοναδικό συνδυασμό. Πάμε λοιπόν να ξεκινήσουμε το μαγείρεμα. Να σας πω απλά ότι αυτή η συνταγή είναι μια από τις αγαπημένες μου. Πραγματικά όταν έχω ένα ωραίο τραπέζι και θέλω να περιποιηθώ τους καλεσμένους μου, κάνω αυτό το φαγητό, γιατί είναι ένα μερακλήδικο φαγητό με πολλή γεύση, με πολλή νοστιμιά και χαίρομαι που ξαναμοιράζουμε τη συνταγή μαζί σας. Λοιπόν, δώστε προσοχή τώρα και ακολουθήστε βήμα-βήμα αυτά που θα κάνω και εγώ για να έχετε το τέλειο αποτέλεσμα. Ξεκινάμε πρώτα σοτάροντας σε λίγο ελαιόλαδο κρεμμύδι. Κρεμμύδι κομμένο σε πολύ λεπτά φετάκια. Και πιπεριές χρωματιστές. Εδώ έχω πράσινες, κίτρινες, κόκκινες, κομμένες έτσι σε μεγάλους κύβους. Προσθέτω και πολτό σκόρδο με μείγμα αρωματικών. Και τα σοτάρω σε δυνατή ένταση για αρκετά λεπτά μέχρι να μαλακώσουν τα λαχανικά. Εδώ αυτός ο συνδυασμός είναι απαραίτητος για να έχουμε νοστιμιά στη σάλτσα, έτσι. Είναι τα κρεμμύδια που είναι γλυκά, είναι ο πολτός σκόρδου που έχει τα αρωματικά και τα μπαχαρικά και είναι και εύπεπτος και δίνει φοβερή νοστιμιά και οι πιπεριές φυσικά που δίνουν τον τόνο στη σάλτσα αυτή του κόκορα. Και μόλις γυαλίσουν τα λαχανικά, ρίχνω πάλι λίγο ελαιόλαδο για να προσθέσω τα κομμάτια του κόκορα. Έχω ένα κόκορα περίπου 1,5 κιλό, κομμένο σε μικρότερα κομμάτια. Έχω βγάλει το κεντρικό κόκαλο, την καρκάσα που λέμε και την πλάτη. Έχω το φιλέτο στήθος εδώ, τα μπουτάκια, τα κουπανάκια μάλλον. Εδώ είναι τα μπουτάκια, φτερούγες. Οπότε είναι πιο περιποιημένα στο κόψιμό τους και είναι και έτοιμα για το σερβίρισμα, έτσι είναι πιο όμορφα. Τα αφήνω και αυτά για λίγη ώρα τώρα. Τα σοτάρω, τα γυρίζω για να πάρουν χρώμα από όλες τις πλευρές και συνεχίζουμε. Αλατίζω με ανθό αλατιού σε νυφάδες. Και σβήνω με κόκκινο κρασί. Συνεχίζω ρίχνοντας ελιές χωρίς κουκούτσι. Και ένα βάζο σάλτσα ντομάτας για κοκκινιστά. Μία σάλτσα που μοσχοβολάει παράδοση, έτσι. Και επειδή αυτό το πιάτο είναι παραδοσιακό και θέλει τα ωραία του μπαχαρικά, τα αρωματικά, αυτή η σάλτσα είναι έτοιμη. Έχει όλα τα μπαχαρικά που θα σας δώσουν το τέλειο αποτέλεσμα σε ένα ωραίο κοκκινιστό φαγητό. Σε ένα κοκκινιστό κρέας. Ρίχνω και νερό μέσα στο βάζο για να το καθαρίσω από τη σάλτσα και ουσιαστικά αυτό είναι το νερό που χρειάζομαι για να μαγειρέψω τον κόκορα, έτσι. Ανακατεύω και το αδειάζω και αυτό μέσα στην κατσαρόλα. Αυτό ήταν. Μιλάμε για μια σάλτσα ντομάτας που είναι ιδανική για όλα τα παραδοσιακά κοκκινιστά. Για σουτζουκάκια, για κόκορα, για κοκκινιστό μουσχαράκι. Ακόμη και για λαδερά κάνει γιατί έχει φοβερή γεύση. Και αρχίζουν σιγά σιγά τώρα να βγαίνουν οι θεϊκές μυρωδιές και από τα υλικά που είχα στην κατσαρόλα και από τα υλικά της σάλτσας και τα μυρωδικά. Εντάξει,
Εξελίσσεται πολύ ωραία το μαγείρεμά μας. Το αφήνω τώρα να πάρει βράση και μετά θα χαμηλώσω την ένταση, θα σκεπάσω την κατσαρόλα και θα το αφήσω να μαγειρευτεί για μία ώρα περίπου, μία ώρα και 10 λεπτά, μέχρι να μαγειρευτεί ωραία-ωραία ο κόκορας. Θα το δοκιμάσουμε με το πιρούνι μας. Νομίζω ότι μία ώρα και 10 λεπτά είναι ο ιδανικός χρόνος για να έχουμε το τέλειο αποτέλεσμα. Και κατά διαστήματα τσεκάρουμε να δούμε τη σάλτσα μέσα στην κατσαρόλα, γιατί αν χρειαστεί νερό θα χρειαστεί πραγματικά ελάχιστο, γιατί εδώ μέσα τώρα έχουμε συμπυκνωμένη γεύση. Λοιπόν, πήρε βράση, οπότε. Και συνεχίζουμε. Μετά από μία ώρα και 10 λεπτά έχει σχηματιστεί αυτή η ωραία σάλτσα και αυτό το υπέροχο αποτέλεσμα. Κοιτάξτε εδώ. Έχει χυλώσει καταπληκτικά, παιδιά. Κοιτάξτε εδώ. Αυτό θέλουμε. Εντάξει, δεν μιλάμε για τις μυρωδιές. Ο κόκορας έχει μαγειρευτεί στην εντέλεια. Δεν έχουμε κάτι άλλο. Πάμε τώρα στη γαρνιτούρα. Εδώ θέλω να σας δείξω μια πολύ απλή γαρνιτούρα. Την έχω δείξει αρκετές φορές. Ακόμη μια φορά, μια επανάληψη δεν βλάπτει. Διπλοτηγανισμένες πατάτες. Πατάτες λοιπόν, κομμένες έτσι λίγο πιο χοντρές από τις λεπτές που τηγανίζουμε. Τις έχουμε τηγανίσει μια φορά μέχρι να πάρουν αυτό το ωραίο χρώμα και μετά βάζουμε το λάδι ξανά να ζεσταθεί και αυτό το κάνουμε λίγο πριν σερβίρουμε το φαγητό για να είναι φρέσκες και λαχταριστές οι πατάτες και τις ρίχνουμε στο ζεστό λάδι. Αυτό το δεύτερο τηγάνισμα θα τις κάνει εξαιρετικά τραγανές. Και μάλιστα, αν δεν έχετε χρόνο και έχετε ένα ωραίο τραπέζι και θέλετε να γλιτώσετε λίγη ετοιμασία, μπορείτε και από την προηγούμενη ημέρα να τις τηγανίσετε, να τις βάλετε στο ψυγείο και την επόμενη μέρα να τις ξανατηγανίσετε. Και θα γίνουν σούπερ λαχταριστές και σούπερ τραγανές. Λοιπόν, να μην καίει τελείως το λάδι για να μην μας κάψει τις πατάτες και εσωτερικά, έτσι. Και εδώ τώρα πάμε στο φαγητό μας. Σας είπα ότι αυτό το φαγητό έχει και μια ωραία πικάντικη γραβιέρα, την οποία ρίχνουμε εδώ στο τέλος του μαγειρέματος. Την κόβω λοιπόν σε μεγάλα κομμάτια. Τη βάζω στο τέλος του μαγειρέματος γιατί δεν θέλω να λιώσει και να χαθεί μέσα στη σάλτσα. Θέλω να είναι έτσι σε ωραία κομμάτια που θα μείνουν και στο πιάτο. Και νομίζω ότι έχουμε έναν απίθανο γευστικό συνδυασμό. Ανακατεύω για να πέσουν τα κομμάτια της γραβιέρας μέσα στη σάλτσα και να ζεσταθούν. Και όσο λιώσουν εξωτερικά μέχρι να σερβίρουμε το φαγητό. Και περιμένουμε τώρα 2-3 λεπτά να τηγανιστούν και οι πατάτες. Πάμε να δούμε την κάρτα με τα υλικά και επιστρέφουμε για να σερβίρουμε το πιάτο μας. Για τον μπαρδουνιώτικο κόκορα για 6 μερίδες θα χρειαστείτε ένα κόκορα περίπου 1,5 κιλό, 2 κρεμμύδια, 2 κουταλάκια του γλυκού πολτό σκόρδου με μείγμα αρωματικών, 3 χρωματιστές πιπεριές, 150 ml κόκκινο κρασί, 100 γραμμάρια ελιές χωρίς κουκούτσι, ένα βάζο σάλτσα ντομάτας για κοκκινιστά, 150 γραμμάρια πικάντικη γραβιέρα, ελαιόλαδο, ανθό αλατιού σε νυφάδες. Και η τελευταία κίνηση σε φως, μόλις βγάλουμε τις πατάτες, τις αλατίζουμε με ανθό αλατιού. Είναι ο ιδανικός συνδυασμός, παιδιά. 100% φυσικό θαλασσινό αλάτι για μοναδική νοστιμιά επάνω σε τηγανιτές πατάτες. Δεν έχετε ιδέα, αν δεν έχετε δοκιμάσει. Και πάμε τώρα στο φαγητό μας, πάμε να σερβίρουμε αυτόν τον υπέροχο κόκορα. Ξεκινάω πρώτα με τη σάλτσα και αυτά τα υπέροχα λαχανικά. Και τα κομμάτια της γραβιέρας που άρχισαν να λιώνουν έτσι ωραία-ωραία. Βλέπετε, αριστούργημα. Ελιές, πιπεριές, γραβιέρα, μοναδικές μυρωδιές.
Δεν χρειάζεται να πω κάτι άλλο. Η εικόνα μιλάει από μόνη της. Ένα φοβερά λαχταριστό φαγητό με ωραία χυλωμένη σάλτσα, με ωραίες μυρωδιές, κόκορας μπαρδουνιώτικος. Κλασική αξία, κλασικό πιάτο της ελληνικής κουζίνας που αξίζει και πρέπει να δοκιμάσετε.